Καλημέρα σε όλους. Νομίζω πρέπει να πω λίγο διαφορετικά πράγματα για να έχει ενδιαφέρον, να έχουν ενδιαφέρον οι χαιρετισμοί. Κυρία Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, φίλε Γιάννης Γουρέ, πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, αλλά κυρίως στην Πασίψη και στην κυρία Γιαβιτζόγλου, για την τιμή που κάνει στο επιμελητήριο να είναι σήμερα εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αλλιώς. Εγώ από τα 7 χρόνια που έχω τη διοίκηση του επιμελητηρίου, θυμάμαι έναν άνθρωπο να έρχεται συνέχεια στο γραφείο και να μου λέει τι πρέπει να κάνουμε για τους παιδικούς σταθμούς. Και επειδή δεν μου αρέσει να ξεχνάμε, πρέπει να θυμόμαστε ανθρώπους που έχουν δώσει αγώνες χωρίς κανένα αντάλλαγμα και που παλεύουν ακόμη και τον βλέπω σήμερα πάλι εδώ. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στον κύριο Σταθόπουλο, γιατί εγώ έτσι γνώρισα τους παιδικούς σταθμούς. Η πρόεδρός σας, η κυρία Αμίνα Γιαβιτζόγλου, δεν είναι απλά φίλη. Είναι και πρόεδρος της επιτροπής που κάναμε για τους παιδικούς σταθμούς και νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει θέμα, εξ όσων θυμάμαι, Μίνα, που δεν το έχουμε εκπληρώσει σε επιμελητήριο και μιλάω για όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο σας, εκτός από ένα, που έχω χάσει και το στοίχημα. Δεν καταφέραμε ποτέ να δούμε την αυτού εξεχότητα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γαβρόγλου. Παρά τα 7 χρόνια της Προεδρίας μου, δεν θυμάμαι στη θητεία μου υπουργό που να αρνήθηκε τόσες φορές να μας δει. Παρ' όλα αυτά, εγώ συνεχίζω να δίνω τη μάχη. Πιστεύω ότι είναι χρέος του Υπουργού να δει κάποια στιγμή τους συλλόγους, να μιλήσει μαζί τους, γιατί κάθε πολιτική που εφαρμόσει ένα Υπουργείο θα πρέπει να έχει πάντα τη γνώμη αυτών για τους οποίους γίνεται αυτή η πολιτική. Δεν χρειάζεται να σας πω στο θέμα που συζητάμε σήμερα τη σημασία που έχουν η αγωγή στα παιδιά, η παιδική σταθμή. Αξίζει τον κόπο να πω μια αναφορά πολύ γρήγορη, ότι το θέμα της υπογεννητικότητας είναι τόσο σοβαρό, που ξέρουμε όλοι καλά το 2040 η χώρα μας θα έχει πληθυσμό κάτω από 8 εκατομμύρια. Πρέπει να σας πω και πράγματα που τρομάζουν, γι' αυτό δεν υποχρεωθούμε ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών να τους βαφτίσουμε Έλληνες, όπως γίνεται στο παρελθόν, γιατί ο πληθυσμός μας μειώνεται δραστικά. Αυτό έχει αποτέλεσμα σε πολλά θέματα. Δηλαδή, το θέμα που αφορά τη φορολογία, που αφορά τις εισφορές, είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την υπογεννητικότητα που υπάρχει. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο που κι αν και εκπρόσωπος εργοδοτών, το επιμελητήριο της Αθήνας είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας και είμαι εκπρόσωπος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Βγήκαμε πρώτοι και είπαμε πριν ένα πολύ μεγάλο διάστημα ότι θέλουμε ο μισθός να γίνει 751 ευρώ. Και είναι παράλογο να το λέει ένας εκπρόσωπος εργοδοτών. Η απάντηση ήταν η εξής. Βεβαίως, το 751 ευρώ το συνδέσαμε με μείωση του εργοδοτικού κόστους, του μη μισθολογικού κόστους και με μείωση της φορολογίας, όπως εξήγηλαν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί. Πώς θα γίνει ένας γάμος με μισθό 586 ευρώ μεικτά? Πώς αύριο ένα ζευγάρι θα κάνει παιδιά? Εγώ στην ηλικία του γιού μου. Είχα το γιο μου 3 χρόνια και μάλιστα και το γιο μου και την κόρη μου σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς πήγα. Αλλά ήταν. Σήμερα τα παιδιά δεν σκέφτονται να παντρευτούν γρήγορα, γιατί ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν είναι πώς θα επιβιώσει μια οικογένεια. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην κοινωνία και να δούμε παραδείγματα, θα πρέπει να καταλάβουμε και να κάνουμε μια σύγκριση. Ήμουνα στη Γερμανία μέχρι την Πέμπτη και ρώτησε ποια είναι η μισή στη Γερμανία. Βεβαίως πάτε τηρουμένων των αναλογιών. Η μισή στη Γερμανία είναι 1500 ευρώ. Ο μικρότερος στην Ευρώπη είναι 886. Στην Ελλάδα είναι 586. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία μπροστά. Άρα λοιπόν είχαμε απόλυτη συνέπεια και καταλάβαμε πολύ καλά όταν προτείναμε το μισθό αυτό. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της πολιτείας που εκεί εντάσσεται στην παιδική σταθμή. Ως εκπρόσωπος επιχειρηματικότητας λέμε πάντα ότι αυτό που χρειάζεται ο πολίτης, σύγχρονη κοινωνία, στο ευρωπαϊκό ιδεώδες που έχουμε είναι την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στη μικρότερη δυνατή τιμή. Σωστά. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε υπηρεσίες. Κάποτε μιλάγαμε για δωρεάν υγεία και δωρεάν παιδεία. Δεν υπάρχει ούτε δωρεάν υγεία ούτε δωρεάν παιδεία. Και η υγεία και η παιδεία πληρώνονται από τη φορολογία και το αποτέλεσμα είναι αυτό που αύριο πάνε να εισπράξεις από ένα δημόσιο νοσοκομείο ή από τα σχολεία. Άρα, πρακτικά μπήκαμε σε μια εποχή που ολόκληρη η Ευρώπη μιλάει για τα περιβόητα ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί μιλάει για αυτή τη σύμπραξη, τι προσπαθεί να βρει? Την καλύτερη δυνατή αναλογία που υπάρχει με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον τομέα υγείας, για παράδειγμα, μια εξέταση που κάνει ένας ασθενής για να κάνει μια μικροβολική εξέταση ή για να πάρει αίμα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο κοστίζει 35 ευρώ. Σε μια ιδιωτική κλινική, σε ένα εργαστήριο που υπάρχει, κοστίζει 15 ευρώ. Άρα, τι αποφάσισε το κράτος
και δεν το φωνάζει εδώ και χρόνια, ένα μεγάλο μέρος αυτού του κομματιού το έδωσε στα ιδιωτικά κέντρα. Η άποψή μου λοιπόν, όπως είπα και στη Μίνα χτες το βράδυ μιλώντας, είναι ότι η Πασίψη πρέπει να βγει στο επιχείρημα αυτό. Τη στιγμή που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να υπάρχει να μπορέσουν όλα τα παιδιά να είναι σε ένα παιδικό σταθμό, θα πρέπει να πει το επιχείρημα πόσο σας κοστίζει η πολιτεία ο κρατικός παιδικός σταθμός, πόσο κοστίζει ο ιδιωτικός παιδικός σταθμός. Αν η αναλογία είναι καλύτερη, τότε οφείλει η πολιτεία, γιατί γι' αυτό κυβερνάει, να βρει την καλύτερη δυνατή λύση που είναι καλύτερη για τους γονείς, για τα παιδιά και την κοινωνία. Αυτό πρέπει να είναι το επιχείρημα του αύριο και αυτό η επιχειρηματικότητα λέει σήμερα παντού. Είναι βέβαιον ότι οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί μπορεί να δώσουν καλύτερες υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και αυτό είναι και το επιχείρημα όλης της Ευρώπης. Παντού αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπάρχει. Και αυτό το ζήτημα, έχω πει στην πρόεδρο, πρέπει να βάλουμε αύριο, πάντα με τη δική σας θέληση, στην πολιτεία. Αντί να υπάρχουν δεκάδες παιδιά που σήμερα δεν έχουν στέγη, αν δούμε αυτό το ζήτημα από αυτή την πλευρά, θα είναι ευχαριστημένα και τα δύο μέρη. Γιατί τα υπόλοιπα αποτελούν ιδεολειψίες. Και οι ιδεολειψίες τελειώνουν. Σήμερα βρίσκουμε τον καλύτερο ρυθμό. Αξίζει τον κόπο πάλι να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος της υγείας και των παιδικών σταθμών στην Ευρώπη είναι αυτό. Είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι εκείνο το σημείο που η τιμή με την υπηρεσία δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα στον πολίτη. Γιατί ουσιαστικά, τι είναι κυβέρνηση μιας χώρας και μιας χώρας σαν την ελληνική, μιας ευρωπαϊκής χώρας? Διαχειρίζεται τα χρήματά μας, διευθύνει τη χώρα με έναν τρόπο που πρέπει να είναι ο καλύτερος για τους πολίτες. Αν αυτό δεν μπορεί να το καταφέρει, τότε αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα πρέπει να πούμε στη νέα εποχή, όπου σε αυτή τη νέα εποχή η χώρα θα σωθεί μόνο από την επιχειρηματικότητα. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι καταλάβαμε πολύ καλά στην κρίση ότι πλούτο παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μπορούν να παράξουν πλούτο που θα δώσουν το δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές, θα δώσουν το δικαίωμα η χώρα να πάει μπροστά. Άρα η επιχειρηματικότητα που εκφράζεται θα πρέπει να στηριχτεί, γιατί αυτή μπορεί να αποτελέσει το αύριο της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τι λέμε κάθε μέρα? Η χώρα θα λύσει το πρόβλημά της όταν υπάρξει ανάπτυξη, όταν δημιουργηθούν επιχειρήσεις, όταν δοθεί δουλειά σε εργαζόμενους. Τότε και μόνο τότε θα έχουμε μείωση φορολογίας, μείωση των εισφορών και θα έχουμε καλύτερο κράτος. Αυτή λοιπόν είναι η αντίληψή μας. Θέλω όμως πριν κλείσω να σας πω δύο λόγια για το επιμελητήριο που νομίζω αξίζει τον κόπο να ξέρετε. Πέρα από αυτό που κάνουμε για την ΠΑΣΥΠΣ, το επιμελητήριό μας είναι το πρώτο ψηφιοποιημένο επιμελητήριο. Από τον μικρό κόσμο που έχουμε εμείς λοιπόν, λέω ότι εμείς δεν δικαιολογούμε κανέναν από εσάς να έχει πρόβλημα με το επιμελητήριο. Τι εννοούμε δηλαδή? Οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, είτε έμεσα μέσω της Προέδρου, είτε άμεσα μαζί μου, πρέπει να λύνεται. Γι' αυτό ψηφιοποιήσαμε πρώτο επιμελητήριο. Έχουμε όμως τρεις υπηρεσίες που θέλω με αυτές να κάνω τον κόπο να τις διαφημίσω στη σημερινή σας εκδήλωση. Έχουμε το πρόγραμμα Early Warning, έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 31/12/18 θα γίνει και νόμος όλων των κρατών της Ευρώπης. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Έρχεται στην επιχείρησή σας, έρχονται δικηγόροι, λογιστές, οικονομολόγοι, μέντορες και σας βοηθάνε στην επιχείρησή σας για το πώς λειτουργεί, πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, πώς μπορεί να λύσει προβλήματα που έχει είτε χρεών, είτε λειτουργία σε σχέση με τη διαφήμιση, με τον τρόπο που πρέπει η επιχείρηση να βγει προς τα έξω να οργανωθεί, και είναι δωρεάν και έχει απόλυτη χεμήθεια. Εκμεταλλευτείτε το, γιατί είναι μια σημαντική παροχή. Έχουμε τους δικηγόρους και τους λογιστές που είναι δωρεάν για όλους και που τώρα βάζουμε και υπηρεσίες να σας υποστηρίξουν πιθανά κόκκινα δάνεια ή χρέη προς τις τράπεζες. Έχουμε καθημερινά ενημέρωση για οποιοδήποτε πρόγραμμα υπάρχει και ενδιαφέρει τον κλάδο σας. Έχουμε τον τεχνικό ασφαλείας που νοιάζει σε εσάς και νοιάζει όλες τις επιχειρήσεις των παιδικών σταθμών με το μικρότερο δυνατό κόστος και μπορούμε να το κάνουμε σε οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας. Έχουμε συνολικά 17 ανταποδοτικές υπηρεσίες. Πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε και βέβαια σε αυτό το βήμα λέω ξανά στην Πρόεδρο, το επιμελητήριο δεν ανήκει σε μένα ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήκει σε όλους μας. Ανήκει σε όλους εσάς. Δείτε με ποιο τρόπο μπορούμε να σας βοηθήσουμε και θα είμαστε παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου.